Καταρχήν, να είμαστε καλωσορίσουμε κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψή σα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πρέπει να ιδιαίτερα ότι είναι τόσο σοβαρά το ρόλο μα όταν εξάρτητα εκεί, η οποία επίση ενημερώνει και εκεί ω ένα από τα θέματα που κάνει να ενημερώνει επίση και έτσι του εθνικού παράγοντε για την εξέλιξη των εργασιών. Είναι κάτι που κάνουμε επισήμω μέσω. Τη θέση επραγμένου, αλλά θα τα παππού βγάλουμε και newsletter, θα είμαστε και επισκέψεις να ενημερώσουμε οποιονδήποτε θεσμικό παράγοντα το επιθυμεί για τις ενέργειές μας και τη δραστηριότητά μας και τη χαρά μας δυνατή. Προκληρούσαμε να βελτιώσουμε μέσω της βοήθειας από την πολιτεία, ώστε να έχουμε το κατάλληλο προσωπικό, να ευθύνει προσωπικό. Υπάρχει μια σημαντική προστελέχωση, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν είναι μόνο κατά τη διάρκεια τη δικιά μου θητείας. Είμαστε κάτω από 40% αν κοιτάξουμε τις όγκαμοφιές θέσεις. Άρα κάτω από 40% είναι στελέχωση. Το έλλειμμα είναι πάνω από 60%. Το έλλειμμα είναι 60%, ναι. Βέβαια, να αναφέρω ότι θεωρώ ότι πάντως κάνει υπολογισμούς με βάση και τις νέες τεχνολογίες που είναι στη διάθεσή μας και μπορούν να βελτιώσουν το έργο μας. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού να έχει 230 υπαλλήλους του πρόεδρου για ποιες θέσεις. Με 140 υπαλλήλους θα ήμασταν εξαιρετικά καλά. Δηλαδή, έχουμε ένα έλλειμμα περίπου 50 υπαλλήλων που θα θέλαμε να καλύψουμε. Είναι για όλη την επικράτεια, είναι για όλους τους τομείς οικονομίας πλην βεβαίως των κλειπ. Δηλαδή, λιγότερο από 100 άτομα διαχειρίζονται την υγεία εντογόνα. Ναι, είναι η ρύθμιση της αγοράς σε όλη την οικονομία σε όλη τη χώρα. Και να αναφέρω με η τεκμηρίωση την οικονομική σε όλους τους κράτους της οικονομίας. Είναι ένα διαφορετικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει